Λίνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, κύριο Κωνσταντίνου Τριαντάφυλλου, προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με τις ενέργειες για το χαρακτηρισμό της Χίου ως πυρόπληκτης και τη περιοχής και την χρηματοδότησή της από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ελεγγύης. Έχετε το λόγο, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, πριν από 5 μήνες, ακριβώς σαν σήμερα τέτοια ώρα, στη Χίο εκενώνονταν πάνω από 5-6 χωριά, οικισμοί, καταστρέφονταν περιουσίες και γινόντουσαν στάχτη τόσο τα δάση μας, όσο όμως και τα βοσκοτόπια και η μελισσοκομική μας παραγωγή. 5 μήνες μετά ερχόμαστε εδώ με μια επίκαιρη συζήτηση προκειμένου να διερευνήσουμε όχι μόνο γιατί δεν κατατέθηκε σχετικό ερώτημα για τη μεγαλύτερη μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην Ευρώπη, σχετικό αίτημα το οποίο θα υποβαλόταν στο Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερχόμαστε να διερευνήσουμε για ποιο λόγο δεν έχει μέχρι τώρα καταβληθεί επαρκές χρηματικό ποσό, ούτως ώστε να προβούμε σε αποκατάσταση τόσο της αγροτικής, της κτηνοτροφικής, της μελισσοκομικής μας παραγωγής, όσο όμως και της αποκατάστασης του δασικού μας περιβάλλοντος. Ερχόμαστε εδώ για να διερευνήσουμε πώς και γιατί μια υπηρεσία η οποία έχει ως αρμοδιότητα να βοηθάει, να προσπαθεί να τεκμηριώνει τα αιτήματά μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλήγει η ίδια να κρίνει ποια από αυτά είναι βάσιμα και ποια από αυτά είναι αβάσιμα. Ερχόμαστε σήμερα, κύριε Υπουργέ, καταθέτοντας την 6η κατά σειρά ερώτησή μου και έρχομαι προσωπικά ως εκπρόσωπος του νομού Χίου, προκειμένου να ζητήσω να λάβουμε γνώση εμείς οι πολίτες της Χίου για αυτή τη μεγαλύτερη καταστροφή που έχουμε υποστεί τα τελευταία χρόνια στο νησί μας, για μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχει συμβεί σε νησί της Ελλάδος, για μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές του 2012 στην Ευρώπη, για ποιο λόγο, κύριε Υπουργέ, μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστός ένας σχεδιασμός ο οποίος να δημιουργεί προοπτικές ανάπτυξης στα δημοτικά διαμερίσματα, εκείνα τα οποία επλήγησαν σε πολύ μεγάλο, σε συντριπτικό βαθμό από τη μεγάλη πυρκαγιά της 18ης Αυγούστου, και πώς το Υπουργείο σας μπορεί να δημιουργήσει προοπτικές με ενέργειες συγκεκριμένες και σχεδιασμό συνεκτικό, προκειμένου ένα σχέδιο το οποίο ήδη έχετε στα χέρια σας να χρηματοδοτηθεί. Γνωρίζω ότι έχουμε δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση. Να χρηματοδοτηθεί, κύριε Υπουργέ, όμως μέσα από τα διάθετα του ΕΣΠΑ, τα οποία είναι στην αρμοδιότητά σας, να χρηματοδοτηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλυφθεί το χαμένο έδαφος και να μπορέσουμε ξανά στη Χίο να αναπνεύσουμε μια νησιωτική περιοχή που, όπως γνωρίζετε, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που έχει δημιουργήσει όλη αυτή η κατάσταση, όλη αυτή η κατάσταση που δημιουργήθηκε αμέσως μετά την καταστροφική πυρκαγιά του καλοκαιριού. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ, κύριε συνάδελφε, στην ερώτηση θα απαντήσω ένα πληρωτή υπουργό, κύριο Σταύρο Καλογιάννη. Έχει το λόγο, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν αμφισβητώ ασφαλώς ότι υπήρξε μεγάλη ζημιά στην Χίο από τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού. Επιτρέψτε μου όμως να δώσω ορισμένα στοιχεία σε ό,τι αφορά το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον τρόπο λειτουργίας του. Όπως γνωρίζετε, κύριε συνάδελφε, το Ταμείο δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα. Δεν συμβάλλει δηλαδή αυτό καθεαυτό στην προώθηση αναπτυξιακών δράσεων ή στην αποζημίωση καλλιεργητών, παραγωγών, κτηνοτρόφων, εργαζομένων, επαγγελματιών και ούτω καθεξής. Σύμφωνα με το σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη στο Ταμείο Αλληλεγγύης, το κόστος της άμεσης ζημιάς που θα πρέπει να έχει προκληθεί από μια καταστροφή θα πρέπει είτε να ανέρχεται τουλάχιστον στο 0,6% του ΑΕΠ της χώρας, στο συνολικό ΑΕΠ δηλαδή, αυτό είναι το κριτήριο της μείζωνος καταστροφής, είτε το περιφερειακό κριτήριο να προκαλεί σημαντικές μακροχρόνιες επιπτώσεις στην πλειοψηφία του περιφερειακού πληθυσμού και στο περιφερειακό ΑΕΠ. Δηλαδή, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του πληθυσμού της περιφέρειας να υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις
Η καταστροφή να έχει επιφέρει σοβαρές και μακροχρόνιες συνέπειες στις συνθήκες ζωής της περιφέρειας και τρίτο κριτήριο να έχουν σημειωθεί σοβαρές μακροχρόνιες συνέπειες στην οικονομική ισορροπία της περιφέρειας. Αυτά τα κριτήρια γνωρίζετε ότι δεν πληρούνται στην συγκεκριμένη περίπτωση. Και βεβαίως το Υπουργείο από την πρώτη στιγμή ενημέρωσε αναλυτικά την αρμόδια περιφέρεια, όλες τις σχετικές υπηρεσίες. Γνωρίζετε επίσης ότι με πρωτοβουλία των συναρμόδιων Υπουργείων έχει συσταθεί ομάδα εργασίας η οποία έχει καταλήξει σε συγκεκριμένα πορίσματα που αφορούν στην αποτίμηση της διαμορφωθήσας κατάστασης βάσει των στοιχείων που κατέθεσαν οι φορείς της ΣΧΙΟΥ, τη διαμόρφωση προτάσεων ανασυγκρότησης και σε βραχυπρόθεσμο και σε μακροπρόθεσμο στάδιο και την κατάρτιση συγκεκριμένου σχεδίου δράσης. Είναι θέμα χρόνου τα πορίσματα αυτών των ομάδων να έχουν την τελική τους επεξεργασία, να ανακοινωθούν και βεβαίως να εφαρμοστούν. Επιτρέψτε μου να προσθέσω κάτι σε επίρρωση των όσων προανέφερα, ότι στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων λειτουργεί η υπηρεσία αποκατάστασης σεισμοπλήκτων, η οποία είναι καθήλυνα αρμόδια υπηρεσία για τις περιπτώσεις περιοχών που έχουν υποστεί ζημιές είτε από σεισμό, είτε από πλημμύρες, είτε από φωτιά κ.ο.κ. Αμέσως στείλαμε κλιμάκιο της αρμόδιας υπηρεσίας στην ΧΙΟ το περασμένο καλοκαίρι, όπου σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού κατέγραψαν όλες τις ζημιές που υπήρχαν στο νησί σε ό,τι αφορά το Υπουργείο. Από την πυρκαγιά του Αυγούστου κατεγράφει, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό παρακαλώ πολύ, σας ευχαριστώ, κατεγράφει ότι επλήγει ο περιβάλλον χώρος ορισμένων σπιτιών, ενώ ζημιές είχαν υποστεί μόνο δύο κτίσματα που ανήκαν μάλιστα στην ίδια ιδιοκτησία. Προκύπτει δηλαδή ότι οι ζημιές σε ό,τι αφορά αυτό το σκέλος, για το οποίο εξάλλου σας απαντώ, ήταν μεμονωμένες, γι' αυτό και δεν εντάχθηκαν ούτε σε αυτό το σχέδιο της κοινή υπουργικής απόφασης που εκδίδεται, που οριοθετεί πληγήσεις περιοχές. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αμέσως με 300.000 ευρώ το νησί, την περιφερειακή ενότητα, προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό το οδικό δίκτυο όπου είχε ζημιές. Αντίστοιχα ποσά έδωσε, από όσο γνωρίζω, και το Υπουργείο Εσωτερικών και βεβαίως ήμασταν από την πρώτη στιγμή, αυτό οφείλω να το καταθέσω στο Κοινοβούλιο, αγαπητή κυρία Πρόεδρε, και τελειώνω με τον συντοπίτη σας, Υπουργό, τον κύριο Μουσουρούλη, στενή συνεργασία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όλα αυτά τα οποία προανέφερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Υπουργέ. Κύριε Συνάδελφε, έχετε να δείτε τρία λεπτά. Κύριε Υπουργέ, επειδή έχετε επαναλάβει δύο φορές, και αυτή εδώ είναι η τρίτη, τον όρο περιφερειακό πληθυσμό, και επειδή έχω απαντήσει κατ' επανάληψη πάνω σε αυτό το θέμα, ωστόσο πρέπει να το επαναλάβω. Όταν ο κανονισμός του Ταμείου Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται στον όρο regional, το οποίο είναι μια αγγλική λέξη, δεν εννοεί τον πληθυσμό της περιφέρειας, εννοεί τον πληθυσμό του νομού. Αυτό, εάν η υπηρεσία είχε ασχοληθεί περισσότερο από μισή ώρα για να σας κάνει τη σχετική γνωμοδότηση, την οποία γνωμοδότηση, κύριε Υπουργέ, παρακαλώ να την καταθέσετε στα πρακτικά, διότι δεν την έχουμε δει ακόμα. Εάν η υπηρεσία λοιπόν είχε ασχοληθεί περισσότερο από μισή ώρα προκειμένου να σας κάνει τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση, από την οποία η χώρα και η ΧΙΟΣ έχει χάσει περισσότερα από 8 εκατομμύρια ευρώ, θα μπορούσε να ανακαλύψει ότι στην έκθεση του 2010, όταν κρίθηκε η περίπτωση και απορρίφθηκε η Αττική, οι δασικές πυρκαγιές της Αττικής, ο πληθυσμός δεν αναφερόταν στην περιφέρεια, αναφερόταν στον πληθυσμό της Αττικής. Όταν κρίθηκαν οι πλημμύρες της Εύβοιας το 2009, δεν αναφερόταν ο πληθυσμός Στερεάς Ελλάδας, αναφερόταν ο πληθυσμός της Ευβοίας. Όταν κρίθηκε η περίπτωση του Εύρου, που ήταν η τελευταία περίπτωση που χρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα, για την Ελλάδα από το Ταμείο Αλληλεγγύης, ως πληθυσμός αναφοράς δεν υπήρξε ο πληθυσμός Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εάν επλήγει σε επίπεδο μακροχρόνιο, υπήρξε ο πληθυσμός αναφοράς, αναφέρεται ρητά, και γι' αυτό λέω ότι δεν ασχολήθηκαν με το θέμα, ο πληθυσμός του Εύρου της τάξης των 150.000 περίπου. Επομένως, λόγω της νησιωτικότητας και λόγω του ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού μας, λόγω του ότι αν δεν έχετε ενημερωθεί, επειδή λέτε ότι από την πρώτη στιγμή ενδιαφερθήκατε, το 1/5 της ΧΙΟΥ έχει καεί.
Το μεγαλύτερο κομμάτι της Δυτικής Χίου σήμερα είναι καμένο, κύριε Υπουργέ. Και λόγω της φύσης, του χαρακτήρα, της αρχιτεκτονικής ιδιομορφίας των μεσαιωνικών οικισμών του νησιού, δεν έχουμε το πρόβλημα των κτηρίων. Όμως δεν είναι δυνατόν αυτό να αναφέρεται στη Βουλή των Ελλήνων ως αιτιολογία ότι δεν προχωράμε διαδικασίες 5 μήνες μετά, προκειμένου να αποζημιωθούν οι άνθρωποι, οι οποίοι ακόμα και οι αυλές τους έχουν καεί. Επομένως, λέω ότι θα έπρεπε το Υπουργείο, αντί να βγάζει ανακοινώσεις υιοθετώντας πράγματα τα οποία τα έχουμε ήδη απαντήσει, σχετικά με τον περιφερειακό πληθυσμό και πώς αυτός έχει επηρεαστεί σε επίπεδο μακροχρόνιο, που δεν είναι ο περιφερειακός πληθυσμός Βορείου Αιγαίου, γιατί ποτέ κανένα νησί του Βορείου Αιγαίου δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί για καμία καταστροφή, ακόμα και ολοσχερή καταστροφή να συνέβαινε στοιχείο, δεν θα μπορούσε να πληρούνται αυτό το κριτήριο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Επομένως, ακόμα και αν σεισμός να είχε πλήξει το νησί και να είχαν πέσει και όλα τα κτίρια, δεν θα ήταν το 50% της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Το προβλέπει ο κανονισμός όμως. Και προβλέπει και για την νησιωτικότητα και για τις απομακρυσμένες περιοχές και για τις εξαιρετικές περιπτώσεις. Και όταν έχεις τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Ευρώπη που σου συμβαίνει σε ένα τόπο, σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου, δεν είναι δυνατόν να μην καταθέτεις το αίτημα, επειδή σου γνωμοδότησε η υπηρεσία. Αντιθέτως, τη 19η Αυγούστου, αντί να στείλετε το κλιμάκιο, που καλά κάνετε και το στείλατε, θα έπρεπε να βάλετε την υπηρεσία να ετοιμάσει το φάκελο. Και μέσα σε 10 εβδομάδες να έχουμε ένα φάκελο ο οποίος να μπορεί να υποστηριχθεί. Αν τον είχατε καταθέσει, κύριε Υπουργέ, αν σας είχε αφήσει αυτή η υπηρεσία που εγώ επιμένω ότι πρέπει να διερευνηθούν και πειθαρχικές ευθύνες εκεί. Και θα επανέλθουμε αν δεν το κάνετε. Εάν σας είχαν βοηθήσει οι υπηρεσίες σας, κύριε Υπουργέ, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσαμε να πάμε με αξιώσεις και να διεκδικήσουμε αυτά τα χρήματα. Όμως δεν το πράξατε. Και σε αυτό προφανώς εμείς αντιτιθέμεθα. Τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να καταθέσουμε εκ νέου αίτημα. Και γι' αυτόν τον λόγο, κύριε Υπουργέ, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι έχετε στα συρτάρια σας, ελπίζω ακόμα, ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Το συγκεκριμένο αυτό σχέδιο έχει προοπτικές, δίνει λύσεις. Ας δοθεί η δυνατότητα μέσα από την Επιτροπή Εργασίας, η οποία συσκέπτεται επί 5 μήνες, ας δοθεί η δυνατότητα μέσα από τα διάθετα του ΕΣΠΑ, διότι δεν έχουμε εθνικούς πόρους, να μπορέσει να φτιαχτεί ένα πρόγραμμα, όχι πολύ υψηλό, αλλά στα πλαίσια του λογικού, μέσα από τα διάθετα του ΕΣΠΑ, ούτως ώστε να προχωρήσουμε το αναπτυξιακό κομμάτι, το οποίο έχει πολύ ανάγκη τόσο η Δυτική Χίος όσο και η Ανατολική, τόσο το ζήτημα των αντιδιαβρωτικών έργων. Ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει μεγάλες βροχές. Των αντιπλημμυρικών έργων, ευτυχώς λέω, δεν έχουν γίνει μεγάλες βροχές και δεν έχει πνιγεί κανένα χωριό στοιχείο ακόμα να θρηνήσουμε και θύματα. Αλλά και το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει, τελειώνω, με την παραγωγή μας, με την μαστιχοκαλλιέργεια, με την ελαιοκαλλιέργεια, με την τουριστική, αγροτουριστική επιχείρηση, η οποία έχει πληγεί βάναυσα αυτή τη στιγμή. Είναι λογικό να έχει πληγεί βάναυσα σε όλο το δυτικό και το νότιο κομμάτι του νησιού. Αλλά και ταυτόχρονα και το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την κτηνοτροφική και μελισσοκομική μας παραγωγή. Αυτά προβλέπονται μέσα στο σχέδιο το οποίο σας έχει υποβληθεί από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Γνωρίζω ότι και ο συντοπίτης μου, ο κύριος Μουσουρούλης, έχει κάνει σχετικές συζητήσεις και παρεμβάσεις. Και παρακαλώ πολύ, κύριε Υπουργέ, να προχωρήσουμε άμεσα, να κηρυχθεί επιτέλους και ο νομός πυρόπληκτος, που γνωρίζω ότι δεν είναι δική σας κυρίως αρμοδιότητα, αλλά κυρίως να προχωρήσει αυτό που είναι δική σας αρμοδιότητα, δηλαδή να διατεθούν τα κονδύλια αυτά μέσα από τα διάθετα του ΕΣΠΑ, ούτως ώστε να προχωρήσει το σχέδιο αποκατάστασης προοπτικής και ανάπτυξης του νησιού. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, οι απαντήσεις μου είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Πυρόπληκτος, ο νομός, σας είπα, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Έγινε η ενέργεια από την πρώτη στιγμή. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Αναγνωρίζω το ενδιαφέρον σας για τον νομό, για μια περιοχή ακριτική με σπουδαία ιστορία, και παλιότερη και σύγχρονη, και εξαιρετική παραγωγή και πολιτισμό. Τα δέχομαι όλα αυτά. Αγωνιούμε και εμείς με τους ανθρώπους οι οποίοι επλήγησαν. Όμως θέλω να